Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Θα επανέλθω σχολίαση μετά το τέλος του μαραθώνιας Γενική Συνέλευση για την επόμενη μέρα στον Ελάκτορα ο βασικός μέτοχος του Λεωνίδας Μπόμπολας. Η Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη με θέμα την ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου που σήμανε το τέλος εποχής του Μπόμπολα στον Ελάκτορα προκάλεσε ανάμεικτα συναισθήματα, ικανοποίηση από την πλευρά όσων συντάχθηκαν και πίστεψαν την πρόταση των αδελφών Καλιτσάντζη, αγωνία από την πλευρά των εργαζομένων και αβεβαιότητα για το πώς θα διαμορφωθεί η επόμενη μέρα. Όπως υποστηρίζουν κύκλοι του Ελάκτορα, το βασικό πρόβλημα είναι ότι οι δύο πλευρές δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Οποιοδήποτε θέμα φέρνει μία πλευρά μπορεί να καταψηφιστεί από την άλλη. Κάποιοι μάλιστα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο η πλευρά Μπόμπολα να καταθέσει πρόταση μοποίηση κατά της νέας διοίκησης του ομίλου και ως εκ τούτου να προκύψει διοικητικό κενό. Την επόμενη Τρίτη, 31 Ιουλίου, θα γίνουν γνωστές οι θέσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Από τις 29 Ιουνίου, οπότε παρουσιάστηκαν τα προκαταρκτικά ευρήματα της εν λόγω έκθεσης, το Ταμείο είχε τονίσει για το ελληνικό χρέος πως οι αποφάσεις του Eurogroup της 21ης Ιουνίου βελτιώνουν σε σημαντικό βαθμό την βιωσιμότητα του χρέους μεσοπρόθεσμα, αλλά μακροπρόθεσμα οι προοπτικές παραμένουν αβέβαιες. Παράλληλα, το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου εκτιμάται πως θα επιμείνει στην εφαρμογή του νομοθετημένου δημοσιονομικού πακέτου για το 2019-2020. Που περιλαμβάνει τις μειώσεις συντάξεων και την περικοπή του αφορολόγητου. Έχει ξεκαθαρίσει πως το 2019 η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει σε στοχευμένη κοινωνική προστασία με χρηματοδότηση που θα προέλθει από τις εξοικονομήσεις στο συνταξιοδοτικό σύστημα και πως το 2020 θα πρέπει να μειώσει τους υψηλούς φορολογικούς συντελεστές, διευρύνοντας τη φορολογική βάση του φόρου εισοδήματος. Μία από τις χειρότερες ημέρες στις αγορές πέρασε χθες η Facebook, με τη μετοχή της εταιρείας να υποχωρεί έως και κατά 24% στην διαπραγμάτευση μετά το κλείσιμο της Wall Street, διαγράφοντας περισσότερο από 130% δολάρια από την κεφαλαιοποίησή της. Η Facebook πληρώνει για όλα τις τα λάθη με τη μία και ο λογαριασμός είναι μεγάλος, αναφέρει ανάλυση του Market Watch, την οποία σημειώνεται ότι η εταιρεία τελικά αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις των ψεύτικων ειδήσεων κατά τις εκλογές του 2016 στις ΗΠΑ, καθώς και της ανησυχίας που έχει προκληθεί σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το γενικό δείκτη μόνο και με τις 775,37 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,34% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.